Με γοργού ρυθμού προχωράει η κατασκευή τη γέφυρα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί ω τα μέσα του καλοκαιριού και έτσι να δοθεί στην κυκλοφορία ο περιφερειακό δρόμο τύπου του Πατινού μετά την καταστροφή που προκλήθηκε από την πρόσκρουση οχήματο σε αυτήν. Ήδη τοποθετήθηκαν τα δοκάρια και αύριο θα γίνει και η σκηνοθέτηση τη πλάκα του δρόμου τη γέφυρα. Λοιπόν, μετά θα γίνουν άλλε εργασίε, θα πρέπει να περιμένουμε να σκληνηθεί το σκυρόδεμα και να γίνουν οι επόμενες προεντάσεις. Πρέπει να γίνει η σκλήνηση του σκυροδέματος και μετά να γίνει η τάνιση του σκυροδέματος, η προένταση ουσιαστικά, και μετά να γίνουν οι πλάκες πρόσβασης, επιχώσεις και να γίνει και η ασφαλτόστρωση που θα είναι και το τελικό στάδιο. Οι δουλειές δεν είναι χρονοβόρες, οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες γιατί περιμένουμε. Είναι ειδική η κατασκευή και περιμένουμε να σκληρυνθεί το σκυρόδεμα πλήρως για να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Αντίθετα, μικροί θα είναι ταλαιπωροί για όσους χρησιμοποιούν το δρόμο προς τον Πατινό, αφού αυτή θα διακοπεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα για 2 ημέρες το πολύ. Εκτιμούμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει αυτή η διακοπή της κυκλοφορίας. Μετά θα δοθεί σε κυκλοφορία. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα εκτός από 1 ή 2 μέρες όταν θα κάνουμε κάποιες ειδικές δουλειές βασικά της προέντασης. Τότε, αλλά θα είναι μόνο για 1 ή 2 μέρες σε κάποια φάση της κατασκευής. Γενικά πάντως η κατασκευή της γέφυρας προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και έτσι εντός του καλοκαιριού οι οδηγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν και πάλι τον περιφερειακό δρόμο αποσυμφορίζοντας την πόλη.